Στα αλλαγέ των κριτηρίων προσανατολίζεται το Υπουργείο Εργασία σχετικά με το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ μετά τον αποκλεισμό από τη χορήγησή του σε χιλιάδε μακροχρόνια ανέργου. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για τη μακροχρόνια ανεργία αφού 423.000. Ποσοστό 49,50% στο σύνολο των εγγεγραμμένων στο Μητρό του ΑΕΔ είναι άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνε, σύμφωνα με τα στοιχεία του μήνα Ιανουαρίου. Όλα δείχνουν ότι τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι άνεργοι οδεύουν σε αλλαγή, αφού μόνο 1.400 επιπλέον μακροχρόνια άνεργοι έλαβαν το επίδομα των 200 ευρώ σε σχέση με το 2013 μετά την ηλικιακή διεύρυνση το πρώτο δίμηνο του 2014. Οι προποθέσει για το επίδομα μακροχρόνια ανέργων που ισχύουν μέχρι στιγμή είναι να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ, να έχουν ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών την ημερομηνία υποβολής της αιτήση. Ως ημερομηνία για τη συμπλήρωση του 20 και του 66ου έτους λογίζεται η ημερομηνία γέννησης. Να έχουν εξαντλήσει τη δωδεκάμενη τακτική επιδότηση ανεργίας, ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά. Δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγηση τακτική επιδότηση ανεργία είναι μικρότερη των 12 μηνών ή έχουν πάψει να είναι εγγεγραμμένοι μετά τη λήξη τη τακτική του επιδότηση. Να υποβάλουν την αίτηση εντό αποσβεστική προθεσμία 2 μηνών από τη λήξη τη 12 μηνή τακτική επιδότηση. Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τι 10.000 ευρώ. Οι αλλαγέ στα κριτήρια αναμένεται να γίνουν γνωστέ μέσα στο καλοκαίρι, όπου θα υπάρχει μάλιστα σαφή εικόνα για την πορεία διάθεση των κονδυλίων.